Βλέπουμε το Μιχάλη να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χαμογελαστό παιδί. Σου μιλάω βέβαια στον ενικό μου, το επιτρέπεις. Κύπρο. Εννοείται. Βρίσκεσαι στην Κύπρο. Βρίσκομαι στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή και είμαι χαρούμενος να μοιραστώ μαζί σας ό,τι μπορώ να μοιραστώ. Λοιπόν, έχεις πετύχει πάρα πολλά. Είμαι σίγουρος θα πετύχεις πολλά περισσότερα. Ο επόμενος μεγάλος στόχος. Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο, μία περίοδο πανδημίας και φαντάζομαι οι επιπτώσεις του κορονοϊού και στον αθλητισμό είναι σοβαρές, έτσι δεν είναι? Η προπόνηση έχει πάει κάπως πίσω? Η προπόνηση όχι τόσο θα έλεγα, αλλά τα πρωταθλήματα δεν υπήρχαν πρωταθλήματα για 6-7 μήνες. Πριν ένα μήνα ξεκινήσανε πάλι για το τένις. Οπότε ήταν κάπως μια δύσκολη περίοδος. Στο τένις συνήθως ίσως έχεις ένα μήνα για προπόνηση συνεχόμενη, 6 εβδομάδες του πιο πολύ. Οπότε πολλοί δεν ξέρανε τι να κάνουν, πώς να προπονηθούν. Αλλά πιστεύω ότι ξεκινώντας τώρα τα πρωταθλήματα όλα θα πάνε καλύτερα. Και δούλεψα σκληρά αυτή την εποχή και με το ξεκίνημα ελπίζω να να τα καταφέρεις και να μπει σε μια συνηθισμένη ροή. Αθλητής πρότυπο για σένα στο τένις ποιος είναι, για πες μας. Ο Μάρκος Παλατής, ο οποίος ήταν από την Κύπρο, εγώ μεγάλωσα και στην Κύπρο, οπότε να υπάρχει κάποιος τόσος μεγάλος τενίστας σαν τον Μάρκο, δεν υπήρχε ξανά. Εννοείται τώρα ο Στέφανος ότι πάει, ακολουθεί αν όχι καλύτερα τα ίδια βήματα με τον Μάρκο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Οπότε αυτοί οι δύο θα έλεγα. Ο Στέφανος τώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Μάρκος όταν ήμουν πιο μικρός. Βέβαια, είναι αθλητές πρότυπο. Η μεγαλύτερη στιγμή για σένα μέχρι και σήμερα ποια ήταν? Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη στιγμή ήταν όταν έπαιξα Davis Cup για την Ελλάδα πέρσι τον Σεπτέμβριο, πρώτη φορά. Παίξαμε σαν ομάδα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον αδερφό του, τον Πέτρο και τον Μάρκο τον Καλοβελόνη. Ήταν η πρώτη μου φορά που έπαιξα μπροστά σε 3-4.000 κόσμο και ήταν μια τεράστια εμπειρία που ελπίζω να επαναληφθεί ξανά. Τι να σου ευχηθούμε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι περίπου στο 400 στον κόσμο. Ο στόχος μου είναι να μπω στους πρώτους 100, έτσι ώστε να παίζω σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Αυτός είναι ο στόχος μου από μικρός. Οπότε αυτό ίσως. Βέβαια. Λοιπόν, να ευχηθούμε υγεία. Θα έχεις την υγεία σου, να το ευχηθούμε όλοι και έχουμε να δούμε σπουδαία πράγματα από σένα στο μέλλον. Ένας αθλητής ο οποίος ακούει τον εθνικό ύμνο, πώς νιώθει? Μιχάλη, για πες μας. Περηφάνεια, μου σηκώνεται τρίχα και τον τραγουδώ πάντα. Έλα να σου πω, την προφορά την Κυπριακή την έχεις όμως, ε? Ναι, βεβαίως. Στην Κύπρο μεγάλωσα. Στην Κύπρο μεγάλωσε το παλικάρι, ένας σπουδαίος αθλητής.